Ακόμα ένα περιστατικό αυτοχειρία στην Κρήτη. Ένα 60χρονο άντρα, πατέρα δύο παιδιών, έβαλε τέλο στη ζωή του διά σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, στο οποίο εργαζόταν. Είναι ένα τραγικό γεγονό που πραγματικά μα προκαλεί θλίψη που αυτό έγινε σε ένα ξενοδοχείο του νομού Ηρακλείου. Τα αίτια δεν τα γνωρίζουμε. Πρέπει να τονίσουμε όμω την τραγική κατάσταση που βρισκόμαστε εμεί οι Όλοι οι εργαζόμενοι, οι εποχικοί στον επισητισμό τουρισμού. Το γεγονό προβληματίζει τον κλάδο των εποχικά εργαζόμενων που έχουν να δουν το χρώμα του χρήματο περισσότερο από ένα μήνα, με τι προβλέψει να είναι δυσίωνε για το πότε θα πάρουν χρήματα, την ώρα που η ανθρωπότητα ετοιμάζεται να γιορτάσει τα Χριστούγεννα. Δυστυχώ πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώ θα περάσουμε, γιατί στην καλύτερη περίπτωση οι εργαζόμενοι πήραν τελευταία χρήματα αρχές Νοεμβρίου όσον αφορά την επιδότηση του ειδικού σκοπού. Έχουμε καταθέσει για επίδομα ανεργία και δυστυχώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετά την αίτησή μα, χρειάζονται περίπου 50 με 60 μέρε που το σώσε να βγάλει απόφαση ο ΑΕΔ. Φαίνεται πω ο νέο χρόνο θα βρει του εποχικά εργαζόμενου στο δρόμο, αφού η συμβολική διαμαρτυρία έξω από το μέγαρο Μαξίμου πριν από μερικέ ημέρε ήταν όπω λένε μόνο η αρχή. Κυριολεκτούμε με αυτή την έκφραση. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασία, άμεσα να στηρίξει όλου του εργαζόμενου στον επιστημονικό τουρισμό, να δώσει επίδομα να δώσει εισόδημα χωρίς όρους και προϋποθέσεις μέχρι την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου.